Ευχαριστώ πολλά. Έφαγα πάρα πολλά. Έφερα ένα σαρεμάκι, δόξα τω Θεώ. Όπως πάντα. Άκουσα ότι έφαγες έτσι πολλά αλμυρώθηκα τώρα. Ναι, μου ρε παιδιά, ήταν ό,τι πρέπει ρε παιδιά. Γιατί το ερχόμαστε το πρωί, τρέχουμε για δουλειά και βγαίνουμε στην εκπομπή χωρίς να φάμε. Λοιπόν, τι θα μας κάνετε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία παύλοβα. Δροσερό γλυκό, καλοκαιρινό, κλασικό. Τι ωραίο πλάνο είναι τούτο, μέσα από το live. Μας είναι live στο Facebook page του καταπλαστή μας. Όποιος δεν μπορεί να δει την εκπομπή μας, μπορεί να δει από το Facebook page μας. Λοιπόν, φανταστικά. Αυτήν την παύλοβα την ονειρεύομαι πάρα πολύ καιρό. Είναι πολύ στη μόδα τώρα η παύλοβα. Είναι και καλοκαιρινό δροσερό. Πάμε να δούμε τα υλικάκια μας και να επιστρέψω σε δύο λεπτά εγώ. Για τη μαρέγκα μας θα χρειαστούμε 360 γραμμάρια σπράδια αυγού, 175 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, επίσης την ίδια ποσότητα άχνη ζάχαρη, μισό κουταλάκι σούπας ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού κονφλάουαρ, ένα κουταλάκι της σούπας βανίλια και ξηρούς καρπούς για τη μαρέγκα μας. Και για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 1 λίτρο φρέσκα κρέμα και 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Μου διαφύγει η άχνη. Για τη διακόσμηση μας θα βάλουμε φράουλες, ζάχαρη, φρούτα του δάσους και καραμελωμένα φουντούκια. Η ξηρή καρπή που έλεγες πριν, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Ναι, θα το έλεγα ότι ό,τι ξηρούς καρπούς αρέσει στον κόσμο μπορούμε να βάλουμε μέσα στη μαρέγκα μας. Σωστό. Λοιπόν, πώς ξεκινούμε? Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με την κρέα μας. Να εξηγήσουμε τη μαρέγκα. Λοιπόν, τη μαρέγκα μας είναι η απλή μέθοδος που φτιάχνουμε μαρέγκα. Χτυπάμε το ασπράδι μαζί με τη ζάχαρη. Όταν φουσκώσει και γίνει μια ωραία σφιχτή μαρέγκα, την κατεβάζουμε από το μίξερ και προσθέτουμε με το χέρι απαλές κυκλικές κινήσεις το ζάχαρη άχνη και το corn flour. Και το ξύδι, ναι. Προσεκτικά να μην μας κάτσει μαρέγκα που λέμε, κυκλικές ανάλαφρες κινήσεις. Το ξύδι θα του δώσει αυτόν το crunchy, Νικόλα μου. Δηλαδή, το ξύδι θα δώσει στη μαρέγκα αυτό. Γενικά το ξύδι πάει πάντα με το αυγό και το ασπράδι. Mm-hmm. Βοηθά το γλυκό να γυαλίσει εξαρτάται που θα το βάλεις. Όταν κάνουμε την μαρέγκα μας και μετά πώς συνεχίζουμε? Κόβουμε την μαρέγκα μας με ένα σακούλι στο σχήμα που θέλουμε, είτε με τη βοήθεια κάποιου στεφανιού, είτε στο πιάτο που θέλουμε στο δίσκο. Τη ψήνουμε στο φούρνο μας στους 90 με 100 βαθμούς, θέλει 2 ώρες. Αλήθεια, θέλει τόσο πολύ? Ναι, γιατί ψήνει σε χαμηλή θερμοκρασία. 90 βαθμούς, είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία σε αναλογία με άλλα γλυκά και πολύ καλό θα ήταν να μείνει στο φούρνο, με σβηστό το φούρνο και να τη δουλέψουμε την επόμενη μέρα. Θέλει μια αλφα διαδικασία. Σωστά, νομίζετε ήταν λίγο πιο απλό. Σωστή προετοιμασία. Είναι απλό. Ναι. Απλά θέλει αυτό που είπες. Μπράβο. Σωστή προετοιμασία, οτιδήποτε φτιάχνεις. Και για την κρέμα μας, όπως είχαμε πει, χτυπήσαμε 1 λίτρο φρέσκα κρέμα. Εντάξει, 35%. Είναι άγλικη η φρέσκα κρέμα μας. Εντάξει. Και όταν χτυπηθεί και πάρει αυτήν την... Θέλω πάρα πολύ, θέλω να βάλω τα δάχτυλα μου μέσα, πραγματικά. Κοιτάξτε τι ωραία να φύγει, έχει. Είναι μια βελούδινη φρέσκα κρέμα και θα προσθέσουμε εμείς μέσα τη ζάχαρη άχνη μας. Και... Θέλω να βάλω τη φάτσα με τα δάχτυλα μου. Θέλω ούλα. Ούλα τούτα, δεν είναι το ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα, να. Είναι ωραίο. Γενικά η ζαχαροπλαστική είναι ωραία. Εντάξει, χαλαρώσαμε στην πισίνα. Εντάξει. Ποιος ήταν που πισκεύω κόψαν τον άλλο να προσπαθεί αυκή παστό φουσκωτούν. Ο Παναγιώτης τον αρέσει. Εγώ δούλευα και ο Αρέστης έκανε βουτιές. Μάλιστα. Αλλά μετά ζήλεψα, μπήκα κι εγώ. Καλά έκαμε. Μα αυτά είναι τώρα της ζωής. Δουλεύουμε για να απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βάλαμε την κρέα μας μέσα, την ζάχαρη άχνη μας και θα γεμίσουμε το ζακουλί μας. Μαγιά μου, αρέσει μου πάρα πολύ η μαρέγκα, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Ναι, είναι ωραίος ο συνδυασμός γιατί η μαρέγκα είναι τραγανιστή και η κρέμα μας είναι μαλακιά και στο στόμα κάνει τέλειο συνδυασμό. Τι ρίζει. Να
Να κάνω το ξερόλα. Η Παύλοβα ήταν μια χορεύτρια. Ρωσίδα. Πανέμορφη. Το μικρό. Η Παύλοβα. Ναι. Το ξέρω το μικρό ζώμα. Άννα Παύλοβα. Ήταν τόσο όμορφη. Που ο σεφ την ερωτεύτηκε και εμπνεύστηκε από το χώρο και την ομορφιά τη και φτιάξαν αυτόν τον γλυκό. Μα σοβαρά! Δείτε μα αυτέ τι λεπτομέρειε. Μα είναι καλή. Και το Σάντρε μου εμπνεύστηκε από την Κωνσταντίνα και κάμε μοφλαούνε, δεν κατάλαβα. Ήταν πολύ ωραίε και όλε. Και νόστιμε. Κατάλαβε να εμπνέεται ο άλλο να σου κάνει Παύλοβα. Δεν πήρα την πιο ωραία φλαού. Είναι κυπριακό παραδοσιακό. Ακριβώ. Λοιπόν, τι μα ρώτησε η Αναστάζια μου για την διαφορά. Τη Παύλοβα με. Του Καρδινάλιου. Του Καρδινάλιου, μπράβο. Ναι, όλοι το συγχύζουν. Είναι παρόμοιο γλυκό. Και? Απλά είναι διαφορετική αναλογία ασπράδι με ζάχαρη. Είναι άλλη συνταγή. Τυπιέται με τον ίδιο τρόπο. Ψήνεται σε πιο ψηλή θερμοκρασία ο Καρδινάλιο. Και κρατιέται μαλακό. Αγαπώ τον Καρδινάλιο. Αλλά είμαι παγωτό, που είναι τα μοντέρνα τα πράγματα. Κρέμα. Ναι, του πάει πάρα πολύ αυτή η κρέμα. Από όνομα, ο Καρδινάλιο. Ναι. Παύλοβα. Είναι από τα γλυκά που είναι διαχρονικές αξίες στο ζαχαροπλαστεία γενικά. Ειδικά στα ποιοτικά ζαχαροπλαστεία. Και είναι μια ωραία επιλογή να πάει στην επίσκεψη. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε λίγο τώρα πριν κλείσουμε να κάνουμε και την κλήρωση της μεγάλης τσάντας BG Berlin, γιατί δεν την κλήρωσαν τα παιδιά την Παρασκευή. Περιμέναμε να έρθω. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας σιγά σιγά. Άντρη μου εδώ είσαι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα συνεχίσουμε τη διακόσμηση του γλυκού μας. Ο γλυκό μας είναι έτοιμο. Απλά... Διόροφο. Διόροφο, ναι. Σίγουρα. Αυτό το γλυκό. Η Παύλοβα ήταν πιο μέτρα. Θα γίνει κάρα. Γι' αυτό να προσέχουν οι κοπέλες. Ο Καρδινάλιο, τι να ήταν άραγε. Ναι. Θα το εξηγήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Και πρέπει να ήταν μαγείρισα αυτή που το έκανε. Ήταν ζαχαροπλάστη. Λοιπόν, γυναίκα. Να πω ακόμα κάτι ότι το συγκεκριμένο γλυκό προτιμούμε να το φτιάξουμε την ίδια μέρα. Γιατί η μαρέγκα μας μαλακώνει. Μαλακώνει και δεν είναι κράντσι και είναι ωραία. Και έτσι προτιμούμε. Καλά, ρε παιδιά. Τώρα εγώ έφερα φιλοξενούμενη μου την Κωνσταντίνα σπίτι μου. Πώς είναι να το κόψω το σερβίρο που είστε. Αυτό το γλυκό. Φιλοξενούμενη πρέπει. Μόλις το φέρει τη Κωνσταντίνα, θα σου πει Γουάου. Εντάξει. Και θα πει μάλιστα, θα το βάλω στην κουζίνα, θα το κόψω. Κόφτε εύκολα. Πρέπει να γίνει την ίδια μέρα να μπει στο ψυγείο. Και θα έρθει σε θερμοκρασία που θα μπορεί να κόβεται. Λοιπόν, αυτό μας έμεινε λίγο 3-Mart Velvet και είμαστε έτοιμοι. Μας έχει μείνει λίγο 3-Mart Velvet και θα το βάλουμε απλά για τη διαφορετική νότα. Όπω ρε παιδιά, κοιτάξτε τι απίστευτο πράγμα. Και λίγη ζάχαρη αχνή από πάνω. Έτσι για το μάτι. Και αυτό τελείωσε η Παύλοβα, η κυρία χορεύτρια. Και θα σας φέρουμε και το ατομικό στο μπουλάκι. Ευχαριστούμε. Για να το απολαύσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Παύλοβα την τέλεια.